Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα από την ΚΟ. Μια πολύ σημαντική μέρα για τον Δήμο Νησίρου και για εσάς τον ίδιο προσωπικά, μιας και πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής. Για τρίτη φορά είστε δικαιωματικά ο Δήμαρχος του νησιού και νομίζω ότι είναι μια σημαντική ημέρα και για εσάς τον ίδιο προσωπικά, αλλά και για το νησί της Νησίρου και για τους απανταχού νησιρίους, μιας και πλησιάζουμε και προς το τέλος του 2023 και να μας πείτε και τις δικές σας ευχές. Καλή σας ημέρα. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά του 2024. Να είναι γεμάτη υγεία, δύναμη, ευτυχία και δημιουργία. Υγεία πάνω απ' όλα. Σήμερα είχαμε την ορκομοσία για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι η τρίτη ορκομοσία η δικιά μου στη σειρά. Ευχαριστώ το λαό της Νησίρου που με εξέλεξε για τρίτη συνεχόμενη φορά. Και πιστεύω ότι αυτή η ημέρα, αυτή η ορκομοσία σημαδοδοτεί όχι μόνο μια νέα δημοτική περίοδο, αλλά και μια νέα εποχή για την Νήσυρο, γιατί ξεκινάει μια νέα πορεία. Έχουμε βάλει πολλά έργα στον δρόμο για το υποδομές της Νησίρου, οπότε θεωρώ ότι ξεκινάει μια καινούργια εποχή για το νησί μας. Είδαμε βέβαια τις προηγούμενες μέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Δήμαρχε, ότι η Νήσυρος κατέλαβε την 6η θέση πανελλαδικά στο δίκτυο αποτελεσματικότητας, στους πιο αποτελεσματικούς δήμους. Συγκαταλέγεται πλέον στους πιο αποτελεσματικούς δήμους της επικράτειας, με την 6η ιδιαίτερα τιμητική θέση, και θα θέλαμε και ένα σχόλιο για αυτό. Γεια σας. Κοιτάξτε, αυτό για μας αποτελεί προβληματισμό, γιατί πρέπει να είμαστε στην πρώτη θέση και να προσπαθήσουμε τα πάντα για να μπούμε στην πρώτη θέση. Αυτό δείχνει ότι δουλεύουμε, γίνεται έργο εδώ και χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Όντως είμαστε στην έκτη θέση και είναι μια μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, και απλώς πιστεύω ότι δείχνει ότι πρέπει να γίνεται περισσότερη δουλειά από τους Δήμους και να μετράνε περισσότερο τις αποδόσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό πιστεύω θα κάνουμε και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και εμείς από τώρα, και χρειάζεται περισσότερη δουλειά ώστε ο Δήμος μας να κατακτήσει την πρώτη θέση σε όλα τα επίπεδα. Ποιες είναι οι προκλήσεις που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε τις πρώτες ημέρες της νέας σας δημοτικής περίοδου, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα για το 2024, μιας και βλέπουμε ότι έρχεται αρκετά πράγματα να αντιμετωπίσετε και στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και γενικότερα σε ζητήματα ανοιχτά της Νησίρου, καθώς και ο προγραμματισμός δεν σταματάει ποτέ, σωστά? Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε πολλά θέματα, έχουμε πολλά έργα ανοιχτά. Ξεκινάει μια καινούργια περίοδο, έχουμε ένα καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο με νέους ανθρώπους, με ανθρώπους που έχουν όρεξη για δουλειά. Ξεκινάμε τα θέματα, μεγαλύτερο θέμα της Νησίρου είναι η ίδρυυση, αποχέτευση, και είναι στο δρόμο και το έργο του βιολογικού καθαρισμού, το οποίο ξεκινήσει, και η ίδρυυση και αποχέτευση μεταγιού και πάλων, που πιστεύουμε στο Γενάρη θα γίνει η δημοπράτηση του έργου, και φυσικά η καθημερινότητα. Και ξεκινάμε με οργάνωση, μια καινούργια οργάνωση με τους νέους δημοτικούς συμβούλους, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νήσυρος. Και επαναλαμβάνω, στόχος μας είναι στην επόμενη φορά που θα γίνει αυτή η μελέτη αποτελεσματικότητας να βρισκόμαστε στην πρώτη θέση. Γιατί πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, και είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψουμε. Έχει παιδιά που έχουν όρεξη για δουλειά και θα προχωρήσουμε σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα θέματα του νησιού μας. Ευκαιρίας δοθήσεις, και μια που αναφερθήκατε και στην νέα σας δημοτική ομάδα, στους νέους σας συνεργάτες, καλό θα ήταν, εφόσον πραγματοποιήθηκε και η ορκομοσία, να μας πείτε και λίγο αν έχετε κάνει κάποιες αλλαγές αναφορικά με το οργανόγραμμα του Δήμου και με τους ανθρώπους που θα εμπιστευτείτε για τη νέα σας πενταετή θητεία. Κοιτάξτε, αλλαγές έχουν γίνει, διότι είναι καινούργια πρόσωπο στον Δήμο. Έχουμε αλλάξει βέβαια αντιδημάρχους. Είναι κατανοητό, διότι έχουμε νέα άτομα στην Δημοτική Αρχή. Τα θέματα στα οποία ασχοληθούν αντιδημάρχοι είναι συγκεκριμένα, που αφορά κυρίως την καθημερινότητα και τα θέματα της καθαριότητας, αλλά έχω προσθέσει εγώ το θέμα της κλιματικής διακυβέρνησης και της κοινωνικής οικονομίας, που είναι θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα και είναι
θέματα που πρέπει να λύσουμε και να προωθήσουμε. Το θέμα της ψηφιακού μετασχηματισμού και των καινοτόμων εφαρμογών, το οποίο και αυτό είναι ένα καινούριο θέμα, τη διατήρηση των πολεοδομικών διατάξεων, το θέμα με τα δέσποτα, αυτά είναι καινούργια θέματα που έχουν μπει στο νέο δημοτικό συμβούλιο, στις υπηρεσίες των αντιδημάρχων, στους οποίους έχουμε, στους οποίους έχω χωρίσει και όλα από χθες, κάνει μια συνεδρίαση. Οπότε ξεκινάμε νομίζω με τους καλύτερους ιονούς. Πολύ σημαντικά τα όσα μας λέτε και ευχόμαστε να μπορέσετε να υλοποιήσετε και το πλάνο σας για την νέα πενταετία. Κλείνοντας έτσι, επειδή γνωρίζουμε ότι και θα σας ακούσουν και αρκετοί νησί οι οποίοι είναι εξ Αμερικής αλλά και της Διασποράς, να κλείσουμε με ευχές για το νέο έτος. Εγώ να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, με υγεία, το 2024 να είναι γεμάτο υγεία, αγάπη, ομόνοια, δημιουργία και ευτυχία σε όλες τις οικογένειες όλου του κόσμου.